Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης την Κυριακή 17 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου. Για το θέμα αυτό μίλησε στο Start ο πρόεδρος του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, κ. Ολύμπιος. Δεν είναι δυνατόν να διαβουλεύονται 70 άτομα, των οποίων η πλειοψηφία είναι κάτοικοι και φορείς εκτός της πόλης. Και που δεν γνωρίζουν τα προβλήματα, τις αδυναμίες, αλλά και τα πλεονεκτήματα της παλιάς πόλης. Γιατί για να έχεις άποψη, πρέπει να έχεις... Ακριβώς, πρέπει να έχουν και την ίδια ευαισθησία. Έτσι. Δεν έχουν ίδια ευαισθησία, μπορεί να έχουν την ευαισθησία, αλλά δεν τα γνωρίζουν τα προβλήματα. Εάν δεν ζήσεις μέσα στην παλιά πόλη και έρχεσαι απλώς για να επισκεφθείς το ληστόν ή κάτι άλλο για να... από τα όμορφα σημεία μόνο της παλιάς πόλης, εμείς ζούμε μέσα στην παλιά πόλη και στις χειρότερες και στις πιο υποβαθμισμένες γειτονιές της παλιάς πόλης και στις υπόλοιπες και σε οποίες προσπαθούμε να τις ομορφύνουμε, να θέλουμε να γίνουν πιο όμορφες και πιο λειτουργικές. Έτσι. Και φιλικές προς τους κατοίκους. Είναι η χορύπανση, είναι τα τραπεζοκαθίσματα, τα προβλήματα, είναι οι οσμές, είναι το κυκλοφοριακό, είναι η στάθμευση, μεγάλα προβλήματα μέσα στην παλιά πόλη, τα οποία πρέπει να λυθούν. Ένας κανονισμός πρέπει να λύνει αυτά τα προβλήματα. Και όχι να τα διωγγώνει, για να φιλόξενη η πόλη για τους μονίμους κατοίκους, γιατί στο τέλος εκεί θα φτάσουμε. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Ολύμπης, θα εγκαταληφθεί η πόλη. Θα εγκαταληφθεί ήδη στη γειτονιά μου εδώ, στην Εβραϊκή Σπηλιά. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Εγώ μένω τα τελευταία 23-24 χρόνια εδώ στην Εβραϊκή και πράγματι παραπάνω, πάνω από 20, εδώ 30 χρόνια. Mm-hmm. Και οι παλιοί γνώριμοι έχουν φύγει. Εγκαταλείπουν με πολλά παράπονα την παλιά πόλη και φεύγουν στα προάστια, σε άλλα σπίτια, νοικιάζουν άλλα σπίτια και τι κάνουνε, τα παλιά σπίτια που είναι μέσα στην παλιά πόλη τα μετατρέπουν Airbnb όλα. Airbnb. Και έχουμε καταντήσει ένα απέραντο Airbnb. Εμείς σαν σύλλογο, σαν κάτοικοι, δεν θέλουμε η πόλη μας να γίνει ένα απέραντο Airbnb. Πρέπει να παραμείνουν οι κάτοικοι, να παραμείνουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Έτσι. Δεν υπάρχει, έχει μείνει ένας λατονιέρης. Φανταστείτε, οι Εβραϊκοί ήταν γεμάτοι. Γεμάτοι, έχετε δίκιο. Λατονιέρη. Ναι. Ένας έχει μείνει. Ο Σταμάτης ο Κροκίδης. Στη Σπηλιά. Όλοι οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί. Υπήρχε ένας βαρελοποιός, πάει για αυτός. Υπήρχαν 3-4 υδραυλικοί και έχουν φύγει όλοι από την Εβραϊκή.